Δεν μου αρέσει το ύφος σου. Απαιτώ να μάθω γιατί ο Μάρκος ήρθε ως εδώ και απειλούσε τον Ιάσονα. Κάθισε μια στιγμούλα. Μπράβο. Πού να ξέρω εγώ τι βρήκαν πάλι για να φαγωθούν μεταξύ τους. Ο Μάρκος δεν είναι κανένας τρελός. Βέβαια, ξέχασα, τον ξέρεις τόσο καλά. Που έρχεται ξαφνικά ως εδώ, στο κιάρι, και αρχίζει και φωνάζει και απειλεί ότι θα σκοτώσει κόσμο, κάτι του κάνατε. Συγγνώμη που πειράξαμε τον αγαπημένο σου. Δεν το λέω έτσι. Να σου θυμίσω λοιπόν την έχθρα που τους χωρίζει. Τη φωτιά που σιγοκαίει, και αν δεν κάψει έναν από τους δύο, δεν θα ησυχάσουμε ποτέ. Άρα αυτή θα είναι η ζωή μας, από εδώ και πέρα. Θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα ξεκάνει τον άλλον. Για ποιον από τους δύο ανησυχείς πιο πολύ? Το ότι δεν θέλω να σκοτωθεί κανείς δεν σας περνάει από το μυαλό? Με το πάθος που το λες μου περνάνε πολλά. Σας τορκίζομαι λοιπόν στη ζωή του παιδιού μου. Την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα σας καταγγείλω στη χωροφυλακή. Όλους!